Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, όσοι είστε καινούργοι. Γεια σας, εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι και γενικότερα καλώς ήρθατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα μακιγιάζ για το Πάσχα, ένα μακιγιάζ το οποίο εγώ θα σας προτείνω να κάνετε το Πάσχα, το οποίο είναι σε λίγες μέρες. Ξέρω ότι δεν είμαστε και πολύ στο mood φέτος το Πάσχα, γενικά ούτε πέρσι ήμασταν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Απλά εγώ το μόνο που έχω να πω είναι υπομονή, ξέρω και τα μέτρα που έχουν, μας έχουν βάλει τώρα είναι πάρα πολλά δύσκολα. Μιλώ για την Κύπρο, της Ελλάδα δυστυχώς δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικά δεν πολύ παρακολουθώ νέα, ό,τι διαβάζω απλά το διαβάζω από κανένα scroll που κάνω στο Facebook. Εμάς όμως περιπτώσει το συγκεκριμένο look είναι αυτό. Και έχω χρησιμοποιήσει τις παλέτες από την εταιρεία Colourpop, είναι η MAR, η οποία είναι αυτή και η It's My Pleasure, ναι. Θα τα δείτε και τα δύο μετά και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Sorry για τα background voices που θα ακούγετε. Οι γειτονές μου βγήκαν έξω στη βεράντα και μιλούν υπερβολικά πάρα πολύ δυνατά. Συζητούν δυνατά βασικά θα το έλεγα. Και επειδή η κάμερα μου πιάνει το παραμικρό πράγμα, θα έχω background music όπως κάνω πάντα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στο editing θα ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας έχω πει και στο intro, σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ για το Πάσχα. Τα μαλλιά μου χαλιά, μια ζωή. Ακόμα δεν αποφάσισα γιατί πάντα τα γυρίζω βιντεάκια. Παίζει το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα κάνω ένα glamour make-up look ή αν θα κάνω κάτι σε πιο nude αποχρώσεις. Έχω βγάλει μερικές παλέτες εδώ μπροστά μου. Έχω glitter palettes, τις οποίες δεν ξέρω αν έχουμε χρησιμοποιήσει, νομίζω αυτή ίσως να την έχουμε δει, αλλά αυτές τις δύο δεν τις έχουμε δει στο κανάλι μου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την Revolution Pro, είναι Glitter Palettes και έχουν αυτά τα χρώματα μέσα. Σας τις έχω δείξει ξανά, αλλά ίσως να μην την έχω χρησιμοποιήσει. Και για να κάνουμε το υπόλοιπο μάτι, έχω αυτές τις Makeup Revolution, συγγνώμη, από την Colourpop, τι λέω. Είναι It's My Pleasure και η MAR Palette. Αυτές τις έχω χρησιμοποιήσει ξανά στο κανάλι μου, πάρα πολύ παλιά. Έχει πολύ καιρό να τις χρησιμοποιήσω. Και έχω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο νέο. Έχω παραγγείλει πράγματα από την Colourpop, δεν ήταν πάρα πολλά. Έχω πάρει ένα concealer και 3-4 lipsticks λέγονται. Θα τα δοκιμάσουμε παρέα όταν έρθουν. Δεν με έχει ενθουσιάσει καμία παλέτα τους. Η αλήθεια είναι για να την αγοράσω. Για μένα μου φαίνονταν όλα τόσο nude χρώματα, ενώ basic palette θα τις έλεγα, δεν μου έχει αρέσει κάποια και να μην σας ζητήσω πολύ για να την αγοράσω και έχω πάρει μόνο μικρό πράγματα. Concealer ήθελα να δοκιμάσω, foundation ήθελα να δοκιμάσω, αλλά δεν είχε αυτό που ήθελα, έχει λείψει, προφανώς και έχει λείψει. Έχουν κλείσει 10 million followers στο Instagram και είχαν βάλει worldwide shipping και έχουν να βάλουν worldwide shipping εδώ και 2 και χρόνια. Σου καταλαβαίνετε τι χαμός είχε συμβεί. Είχα πάρει όλες τις φίλες μου και τους είπα: έχει βάλει το Colourpop, το Worldwide Shipping, θέλετε να παραγγείλουμε? Και ξέρω, ένας χαμός μικρός. Λοιπόν, η παλέτσα, η It's My Pleasure, έχει αυτούς τους μοβ χρωματισμούς, ενώ η MAR Palette έχει αυτούς τους χρωματισμούς, που νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους χρωματισμούς. Έχει και αυτό το μπλε. Έχει, νομίζω, μπλε στο κανάλι μου, έχει καιρό να κάνω. Έχει και αυτά. Α, και αυτό το πράσινο είναι ωραίο, αλλά νομίζω σας έχω κάνει κάτι σε στυλ πράσινο. Αυτό το μπλε θα μου άρεσε και να το χρησιμοποιήσω και αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και μπλε σε αυτή την παλέτσα που μπορούμε να σμίξουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλά transition shades. Δεν θα πω ότι θα πάρω άλλη παλέτσα, θα χρησιμοποιήσω αυτά. Ό,τι έχει αυτές οι παλέτες μέσα θα χρησιμοποιήσω και ο Θεός βοηθός δεν θα χρησιμοποιήσω κάποια άλλη παλέτσα. Πάμε να αρχίσουμε και να βάλουμε concealer στα μάτια μας και θα πάρω από την εταιρεία Revolution. Είναι το Super Size Conceal and Define. Μουσική.
πούμε ότι αυτή είναι η μάχη για να μην τα κοιτάζω συνέχεια, θα πάρω το... ποιον είναι? Α, τα έχει και μπροστά, τα έχει και πίσω. Okay. Είναι το sorbet λέγεται, αυτό το νουτ χρωματάκι. Πάντα αρχίζω με νουτ χρωματάκι για να κάνω σε το concealer. Oh. Αυτό δεν είναι ακριβώς matte, συγγνώμη, νουτ. Είναι όντως ένα καφετί. I like it. Θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα από την It's My Pleasure, είναι το Slipper. Πίσω αυτό το χρώμα εδώ που πήραμε, το sorbet, και θα κάνουμε blend εδώ τις άκριες του Move για να σμιχτεί μαζί. Εν τω μεταξύ ασυναίσθητα κάνω χρώματα παρόμοια με το φόρεμα που φορώ. Καλοκαίριασε και πάω να βάλω το φαρματάκι μου, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό μακρύ. Για όντως είναι πάρα πολύ ζεστή σήμερα, έχει χτυπήσει 36 βαθμούς Κελσίου το θερμοκρασία έξω. Έχουμε 24 το Απρίλιο, ημέρα Σάββατο, το βιντεάκι αυτό γυρίζεται στις 6:40. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, θα το αφήσω εδώ το Instagram μου για να το δείτε. Ξέρετε ότι μετά από κάθε βιντεάκι σας μιλάω και λίγο και σας μιλάω για το make-up look που έχω κάνει και τα σχετικά. So, πηγαίνετε να κάνετε follow εκεί. Επίσης, να κάνετε follow για να δείτε πρώτη το τι ετοιμάζω για το 2021. Νομίζω μερικοί από εσάς ήδη το έχετε καταλάβει, αλλά έχουν μείνει πολύ λίγος καιρός ακόμη. Final touches για να δούμε επιτέλους. Να σας δείξω βασικά επιτέλους το sneak peek, ένα μικρό sneak peek για το project το οποίο ετοιμάζω. Τώρα πίσω στα δικά μας, θέλω να ανοίξω αυτό το χρώμα εδώ, η αλήθεια είναι. Θα πάρω όμως ένα πολύ fluffy πινέλο, να το δουλέψω λίγο πρώτα με το fluffy πινέλο και μετά να δω πώς θα πάει με το άνοιγμα. Γι' αυτό θα πάρουμε ένα, όπως σας έχω πει, fluffy πινέλο, γιατί δεν θέλω να είναι αιχμηρές εδώ οι γωνιές. Θέλω να είναι όσο πιο smooth γίνεται. Και αυτό το fluffy πινέλο θα μπλεντάρει πάρα πολύ καλά τις εξωτερικές άκριες εδώ. Το βλέπετε, τώρα είναι πιο smooth έξω. Είναι πιο harsh, είναι πιο σκληρό εδώ. Φαίνεται σκληρό ενώ έτσι είναι πιο smooth το άλλο και εδώ φαίνεται λίγο πιο harsh. Τελειώνοντας με το μάτι, θα πάω πίσω με το Move χρώμα που είχαμε πάρει προηγουμένως, το Slipper. Και ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο πιο έντονη εδώ τη γραμμή, γιατί θα κάνουμε cut crease. Και γενικά τα χρώματα της Colourpop είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα, γράφουν πάρα πολύ. Για την τιμή τους θεωρώ ότι είναι high-end προϊόντα, βασικά λάθος το είπα. Για την τιμή τους είναι πάρα πολύ οικονομικά προϊόντα και γράφουν σαν high-end, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι και το ακριβό το πιο καλό, έτσι. Τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο cut crease και εννοείται θα χρησιμοποιήσουμε το concealer που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και θα κόψουμε εκεί ουσιαστικά που έχουμε βάλει το Move το χρώμα. Θα χρειαστείτε πινέλο γι' αυτό, γιατί σας βοηθάει πάρα πολύ στο να πετύχετε σωστά τη γραμμή του concealer σας. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει το cut crease μας,
θα πάμε να πάρουμε ένα σκούρο χρώμα. Το πιο πιθανό θα πάρουμε πίσω αυτό το slipper χρώμα που έχουμε χρησιμοποιήσει, το mauve. Και θα το βάλουμε ουσιαστικά εδώ στις άκρες. Μου αρέσει το πώς πάει να βγει. Θα δούμε βέβαια και πώς θα είναι ολοκληρωμένο. Πάμε να δοκιμάσουμε το slipper, που ουσιαστικά ο λόγος που σκουρίνουμε τη γωνιά είναι για να σμιχτεί το concealer με την εξωτερική, με το εξωτερικό χρώμα, να μην φαίνεται η διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, εδώ το χρώμα να μείνει και να μην βάλω κάτι άλλο πάνω. Δηλαδή να βάλω έτσι μια πούδρα να το σετάρω να είναι το ίδιο χρώμα. Άλλο χρώμα μπορούμε να βάλουμε και να είναι πολύ κοντά, είναι αυτό. Είναι όμως shimmer χρώμα, δεν είναι matte. Δεν θα σας κρύψω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνει το μπλε. Ή αυτό, wow, αυτό θα έκανε μπαμ. Πώς βλέπω τα χρώματα, γιατί πάντα. Okay, see, I see. Θα πάρουμε το gridlock, λέγεται. Και ίσως το ανοίξουμε λίγο, σκεφτούμε στο κέντρο κάπως. We will see. Με το χέρι μας θα πάρουμε το gridlock, λέγεται. I love this color. Δεν έχω τελειώσει ακόμη, εννοείται θα το φτιάξουμε και σκέφτομαι στην εσωτερική να δοκιμάσουμε αυτό το L-Ray. Να δούμε πώς θα πάει. Δεν μας αρέσει, απλά θα βάλουμε το άλλο χρώμα από πάνω και cool. Down, το οποίο είναι το σκούρο το καφέ, για να σκουρίνουμε περισσότερο την άκρια. Μου αρέσει πάρα πολύ το πως έχει βγει. Πραγματικά μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Σκέφτομαι να το κρατήσω έτσι και... Ναι. Θα το κρατήσουμε έτσι. Θα πάω να τελειώσω και το υπόλοιπο μάτι. Θα καθαρίσω το πρόσωπό μου όπως σας έχω πει. Και θα κάνω και το υπόλοιπο make-up look. Και έχω πολλά high hopes για αυτό το look, το οποίο όπως κάθε φορά βγαίνει τη στιγμή. Θέλω να τσιριλήσω, γιατί πραγματικά σκέφτομαι ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο μόλις τελειώσω και το υπόλοιπο μακιγιάζ. Θα βάλουμε και τις ρουφαρίδες. Ίσως να κάνω και eyeliner αυτή τη φορά. Ξέρω ότι δεν κάνω πολύ συχνά eyeliner, επειδή ξέρω ότι δεν μου πάει. Σε κάποια βιντεάκια σας έχω κάνει στο make-up look eyeliner, η αλήθεια είναι. Και πήγαινε λίγο, δεν θα λέω ψέματα, ενώ επειδή ίσως είχε καιρό να χρησιμοποιήσω κάποιο eyeliner και αυτό έτσι το βρήκα λίγο διαφορετικό πάνω μου, ωραίο διαφορετικό. Εν πάση όμως περιπτώσει, θα δούμε πώς θα πάει, θα πάω να τελειώσω το υπόλοιπο make-up look και θα επιστρέψω. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το final look. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, τα χρώματα πηγαίνουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Εννοείται ότι οι βλεφαρίδες, νομίζω αρέθηκα να το λέω σε κάθε άνθρωπο μου, απογειώνουν το look. Είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε ποια προϊόντα έχω χρησιμοποιήσει για τα χείλη μου. Είναι αυτά τα δύο. Είδατε τώρα που θυμάμαι και σας τα λέω σε κάθε τέλος του βίντεο. Θα σας έχω και τα links κάτω στο κουτί της περιγραφής, εννοείται. Είναι από την εταιρεία NYX, είναι το Lip Pencil στο χρωματισμό Mahogany λέγεται. Και από τα αγαπημένα μου είναι τα NYX Suede Matte Lipsticks και είναι το Brunch Me. Γενικά τα έχετε δει αυτά τα δύο στο κανάλι μου ξανά. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός αυτά τα δύο. Και έχω κάνει το περίγραμμα των χιλιών μου λίγο πιο έντονο από το εσωτερικό. Βασικά το εσωτερικό ανοίγει.
Overall, αυτή είναι η πρότασή μου για τον Πάσχα. Τελικά δεν κάναμε κάποιο νουτ, εννοείται. Έχουμε πάει στα χρώματα. Αγαπώ πάρα πολύ τα χρώματα. Πώς ήθελα να κλείσω αυτό το βιντεάκι, εννοείται θα ήθελα να πω σε όλους καλό Πάσχα, να είσαστε με τις οικογένειές σας, να προσέχετε πραγματικά η υγεία στις μέρες μας είναι πολύτιμη, αλλά η κάθε μήνα είναι πολύτιμη η υγεία. Ειδικά στις μέρες μας νομίζω κάποια άτομα τα οποία δεν εκτιμούσαν την υγεία προηγουμένως, νομίζω οι εποχές που διανύουμε τώρα, νομίζω ότι το έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι η υγεία για τα καλά. Ας ελπίσουμε ότι το τελευταίο τους θα είναι, το τελευταίο τους λέω, αυτή η χρονιά θα είναι και η τελευταία για τον COVID, να είμαστε πάντα καλά. Από μένα να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας, πάντα αγαπημένοι και να προσέχετε. Μην ξεχάσετε, εννοείται, να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, να κάνετε εννοείται subscribe στο κανάλι μου, όπως σας λέω κάθε φορά, με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Αφήστε μου τα σχόλια σας από κάτω, μου αρέσει πάρα πολύ να συζητώ μαζί σας. Γενικότερα μου δίνετε και κάποιες ιδέες για να κάνω κάποια βιντεάκι και μου αρέσει πολύ αυτό το interaction. Αυτό το interaction που έχουμε στα μηνύματα και στο Instagram επίσης λαμβάνω κάποια μηνύματα και έτσι συζητάμε και έρχομαστε πιο κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που μου στέλνουν μήνυμα και μου ζητάνε να τους προτείνω κάποια προϊόντα, concealer, foundation, μάσκαρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύεστε να σας προτείνω κάποια προϊόντα τα οποία αγαπώ και εννοείται σας δείχνω πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου, που σημαίνει ότι τα αγαπώ και τα έχω λατρέψει και εγώ ίδια. Από μένα, φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας!